fake news αφορούν ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική συγκυρία και τη συγκυρία που αφορά τη δισογραφία. Θα πω ένα ακραίο παράδειγμα προκειμένου να γίνει κάπως πιο κατανοητό αυτό που το επιχείρημά μου. Ο πιο διάσημος εντός ή εκτός εισαγωγικών υπουργός των Ναζί δυστυχώς ήταν ο Γκέμπελς. Και οι λόγοι είναι προφανείς για τους λόγους. Ο Γκέμπελς ήταν και παραμένει ο πιο διάσημος εντός ή εκτός εισαγωγικών υπουργός των Ναζί. Τα fake news λοιπόν δεν αφορούν μόνο το διαδίκτυο, δεν αφορούν μόνο ψεύτικους λογαριασμούς στο Facebook, στο Twitter και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα fake news αφορούν ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζουμε τέλεια καταιγίδα? Το ένα είναι το γεγονός ότι πολλά από τα οποία θεωρούσαμε ως μη κανονικά βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων αλλά και έχουν κανονικοποιηθεί. Ένα από αυτά είναι πολλές από τις αντιλήψεις. Δηλαδή ποτέ δεν θα φανταζόμασταν ότι ακόμη και σήμερα θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ή αμφισβητούν το γεγονός ότι η γη είναι στρόγγυλη και συζητάνε ουσιαστικά για το ότι η γη είναι επίπεδη. Το δεύτερο στοιχείο είναι η κανονικοποίηση των νέων μέσων. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν αφορά όμως μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά το σύνολο των παραδοσιακών, δηλαδή εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, όπου όμως αυτή την ένταση και στη συζήτηση που προϋπήρχε πριν έρχονται να ουσιαστικά να ενισχυθούν από το γεγονός ότι ενημερωνόμαστε κατά πολύ διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα ΜΜΕ κατά εμένα είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι το πώς θα αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη με το κοινό μου, παρά να προσπαθήσω να ζητήσω μόνο τεχνικές λύσεις ή να τα ρίξω όλα στο κράτος, είτε στους πολίτες, είτε στο κοινό που δεν με εμπιστεύεται. Οι εφημερίδες έχουν μεγάλο πρόβλημα και αυτό κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Είτε να το αντιμετωπίσουν αποδεχόμενοι ότι έχουν ξεπεραστεί από τη στατιστική υπηρεσία τα στοιχεία κυκλοφορίας των εφημερίδων το 2003. Είναι τελείως μια ευθεία γραμμή που πάει προς στο μηδέν στο 2021. Δηλαδή αυτό πρέπει να ταρακουνάει ανθρώπους και πρέπει να σκέφτονται τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά το ίντερνετ έχει την ακριβώς ανάποδη εξέλιξη. Όλοι οι δείκτες αυξάνονται επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας, όλα αυτά που λέμε. Όμως, καθώς αυξάνεται ο κόσμος που πηγαίνει εκεί και το έσοδο μένει το ίδιο, οι δημοσιογράφοι γενικά έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% τα τελευταία χρόνια, φέρνουν ένα προϊόν το οποίο είναι το πιο δημοφιλές προϊόν αυτή τη στιγμή δημοσιογραφίας στην κοινωνία, το οποίο είναι απίστευτα χαμηλό επίπεδο.